Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους <μμυρίζοντας> <ικουίλια> Σε μετάφραση Ηλέκτρας Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς <Δνηγισμόν> Νομίζετε λοιπόν ότι θα είχα φτάσει σε αυτή την ηλικία αν είχα ασχοληθεί με την πολιτική και αν πράττοντας ο στήμιος άνθρωπος υποστήριζα το δίκαιο και αν όπως πρέπει φρόντιζα γι' αυτό περισσότερο απ' όλα. Κάθε άλλο, άνδρες Αθηναίοι, ούτε και κανένας άλλος άνθρωπος. Αλλά εγώ σε όλη μου τη ζωή και όταν έπραξα κάτι δημόσια τέτοιος αποδείχτηκα και το ίδιο και στην ιδιωτική μου ζωή. Ποτέ δεν έκανα καμία υποχώρηση σε κανέναν μπροστά στο δίκαιο. Ούτε σε κάποιον άλλον ούτε και σε κανέναν από αυτούς που εκείνοι που με διαβάλλουν λένε ότι είναι μαθητές μου. Άλλωστε, εγώ δεν υπήρξα ποτέ δάσκαλος κανενός. Και αν κάποιος όταν μιλάω και όταν λέω τα δικά μου επιθυμούσε να με ακούει, είτε νεότερος είναι είτε μεγαλύτερος, δεν αρνήθηκα ποτέ σε κανέναν. Ούτε μιλάω μονάχα όταν παίρνω χρήματα και όταν δεν παίρνω δεν μιλάω. Αλλά προσφέρομαι το ίδιο και σε πλούσιου και σε φτωχού να με ρωτάνε ή, αν θέλει κανεί, απαντώντα μου, να ακούει αυτά που λέω. Και για αυτού εγώ, είτε κάποιο του γίνει καλό είτε όχι, είναι άδικο να κατηγορούμε. Γιατί ποτέ δεν υποσχέθηκα σε κανέναν τίποτα, ούτε δίδαξα κανένα μάθημα. Και αν κάποιο ισχυρίζεται ότι από εμένα ποτέ είτε έμαθε είτε άκουσε κάτι ιδιαιτέρω, που δεν το άκουσαν και όλοι οι άλλοι, να ξέρετε καλά ότι δεν λέει την αλήθεια. Αλλά γιατί τότε μερικοί ευχαριστούνται να περνούν πολύ χρόνο μαζί μου. Το ακούσατε άντρες Αθηναίοι. Σας είπα όλη την αλήθεια. Ότι ευχαριστούνται να μ' ακούνε να εξετάζω εκείνους που νομίζουν ότι είναι σοφοί ενώ δεν είναι. Δεν είναι κι άσχημο αυτό. Εμένα λοιπόν αυτό σας το βεβαιώνω. Μου το έχει ορίσει ο Θεός να το κάνω και με χρησμούς και με όνειρα και με κάθε τρόπο με τον οποίο κάθε θεϊκή ύπαρξη ορίζει οτιδήποτε στους ανθρώπους να πράττουν. Αυτά άντρες Αθηναίοι και αληθινά είναι και εύκολο να ελεγχθούν. Αν όμως εγώ άλλους από τους νέους διαφθείρω και άλλους τους έχω ήδη διαφθείρει, Πρέπει βέβαια μερικοί από αυτού, αφού μεγάλωσαν και κατάλαβαν ότι όταν ήταν νέοι του είχα δώσει εγώ κάποτε κακέ συμβουλέ, να ανεβούν τώρα στο βήμα και να με κατηγορήσουν και να με τιμωρήσουν. Και αν δεν το ήθελαν οι ίδιοι, μερικοί από τους δικούς τους, είτε πατέρες, είτε αδερφοί, είτε κι άλλοι συγγενείς, αν έπαθαν οι δικοί τους κάποιο κακό από μένα, να το θυμηθούν τώρα και να με τιμωρήσουν. Πάντως είναι παρόντες εδώ πολλοί από αυτούς, τους οποίους εγώ τώρα βλέπω. Πρώτον από όλους, αυτόν εδώ, τον Κρήτονα, που είναι συνομιλικός μου και συνδημότης μου και πατέρας του Κρητόβουλου, που κι αυτό είναι παρόν. Έπειτα και ο Λυσανία ο Σφίτιος Ο πατέρα αυτού εδώ, του Εσχήνη. Ακόμα και αυτό εδώ, ο αντιφώντα από την Κυφυσιά. Ο πατέρα του επιγένη. και άλλοι είναι εδώ, που οι αδερφοί του σύγχναζαν κοντά μου. Ο Νικόστρατος του Θεοζωτίδου, ο αδερφός του Θεοδότου, ο Θεόδοτος έχει πεθάνει και έτσι δεν μπορεί να τον εμποδίσει με τα παρακάλια του, και ο Πάραλος του Δημοδόκου, που ήταν αδερφός του Θεάνης, να και ο Αδήμαντο του Αρίστονο. Ο αδερφό του είναι αυτό ο Πλάτων. Και ο Εαντόδωρο. Ο αδερφό του είναι ο Πολόδωρο. Και άλλου πολλού μπορώ να σα αναφέρω και κάποιον από αυτού έπρεπε να ορίσει ο μέλητο για μάρτυρα στην κατηγορία του. Και αν το ξέχασε τότε, α τον ορίσει τώρα. Εγώ τον αφήνω. Και α μα το πει αν έχει κανέναν. Αλλά θα τους βρείτε όλους τελείως αντίθετους άνδρες. Όλοι τους είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν εμένα, που διαφθείρω τους δικούς τους και τους βλάπτω, όπως λένε ο Μέλιτος και ο Άνιτος. Και εκείνοι που έχουν διαφθαρεί, ίσως θα είχαν κάποιον λόγο να με βοηθήσουν. Εκείνοι όμως που δεν έχουν διαφθαρεί και που είναι ήδη όριμοι άνδρες, οι συγγενείς τους, ποιον άλλο λόγο έχουν να με βοηθούν, εκτός από το να υποστηρίζουν το σωστό και το δίκαιο επειδή ξέρουν ότι ο Μέλιτος λέει ψέματα, ενώ εγώ την αλήθεια. Αρκετά άνδρας Αθηναίοι, είπα ότι είχα να πω για να απολογηθώ. Ίσως θα μπορούσα να προσθέσω κι άλλα παρόμοια. Δεν αποκλείεται όμως να αγανακτήσει κανείς από εσά αν σκεφτεί τον εαυτό του που και σε μικρότερη σημασία δίκαια από αυτήν εδώ θα παρακαλούσε και θα οικέτευε τους δικαστές με πολλά δάκρυα φέρνοντας το βήμα και τα παιδιά του για να το λυπηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο και άλλους πολλούς συγγενείς και φίλους, ενώ εγώ δεν θα κάνω τίποτα από όλα αυτά, παρόλο που διατρέχω όπως φαίνεται τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Ίσως λοιπόν κανείς αν αναλογιστεί αυτά τα πράγματα να γίνει πιο σκληρός απέναντί μου και να οργιστεί για αυτά και να δώσει με οργή την ψήφο του. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς αισθάνεται έτσι, πράγμα που δεν θέλω να το πιστέψω, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα μπορούσα νομίζω να του πω ότι κι εγώ αγαπητέ μου έχω κάποιους συγγενείς. Γιατί ισχύει και για μένα εκείνο που είπε ο Όμηρος. Δεν γεννήθηκα ούτε από καμιά βελανιδιά, ούτε από καμιά πέτρα, αλλά από ανθρώπους. Ώστε να έχω και συγγενείς και γιους άντρε Αθηναίοι. Τρεις. Ο ένας είναι ήδη έφηβος. Οι άλλοι δύο παιδιά. Αλλά όμως κανέναν από αυτούς δεν ανέβασα στο βήμα για να σας παρακαλέσω να με αθώσετε. Γιατί λοιπόν δεν κάνω τίποτα από αυτά. Όχι από υπεροψία, άντρε Αθηναίοι. Ούτε για να σας ντροπιάσω. Αν αντιμετωπίζω το θάνατο θαραλέα είναι άλλη υπόθεση. Για τη φήμη όμως και τη δική μου και τη δική σας και ολόκληρη της πόλης δεν νομίζω ότι είναι πρέπον να κάνω τέτοια πράγματα. Δεν είναι πρέπον στην ηλικία μου αλλά και στο όνομα που έχω αποκτήσει αληθινό ή ψεύτικο. Γιατί υπάρχει η γνώμη ότι ο Σοκράτης σε κάτι διαφέρει από το πλήθος των ανθρώπων. Θα είναι ντροπία να αποδειχθούν κατώτεροι της φήμης τους όσοι από εσά θεωρείτε πως διαφέρουν στη σοφία, την ανδρεία ή οποιαδήποτε άλλη αρετή. Πολλές φορές έχω δει ανθρώπους που όταν δικάζονται ενώ πριν φαίνονταν σπουδαίοι κάνουν πράγματα ανάρμοστα σαν να θεωρούν ότι θα πάθουν κάτι φοβερό αν πεθάνουν όσοι αν επρόκειτο να είναι αθάνατοι αν δεν τους σκοτώνατε εσείς. Τέτοιοι άνθρωποι μου φαίνεται πως ντροπιάζουν την πόλη γιατί θα μπορούσαν να κάνουν ένα ξένο να νομίσει ότι όσοι Αθηναίοι διακρίνονται για την αρετή τους και εκλέγονται από τους συμπολίτε τους για αξιώματα και τιμητικέ διακρίσεις, σε τίποτα δεν διαφέρουν από τις γυναίκες. Άδρες Αθηναίοι, εμείς που έχουμε κάποιο όνομα, δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Αλλά κι αν τα κάνουμε, εσείς δεν πρέπει να το επιτρέπετε. Αντίθετα, πρέπει να δείξετε ότι είστε αποφασισμένοι να καταψηφίσετε όποιον παίζει αυτά τα ελεϊνά δράματα μπροστά σα, γελιοποιώντα την πόλη. Αλλά όχι όποιον φέρετε με αξιοπρέπεια. Αλλά και εκτό από το θέμα τη φήμη, άνδρε, δεν μου φαίνεται ότι είναι δίκαιο να παρακαλεί κανεί τον δικαστή, ούτε παρακαλώντα τον να αθωώνεται, αλλά εξηγώντα του και πείθοντά τον. Γιατί δεν βρίσκεται για το σκοπό αυτό σε αυτή τη θέση ο δικαστή. Για να απονέμει τη δικαιοσύνη κάνοντα χάρε. Αλλά για να κρίνει. Και έχει ορκιστεί να μην κάνει χάρε όποιον του αρέσει. Αλλά να δικάζει σύμφωνα με του νόμου. Δεν πρέπει λοιπόν ούτε εμεί να σα εθίζουμε στην επιορκία. Ούτε και εσεί να τη συνηθίζετε γιατί τότε κανένας μας δεν θα έπρεπε σύμφωνα με τη θέληση των Θεών. Μην έχετε λοιπόν την αξίωση, άνδρες Αθηναίοι, να συμπεριφέρομαι απέναντί σας με τρόπο που ούτε εγώ θεωρώ ότι είναι σωστός ή δίκαιος ή αρεστός στους Θεούς και μάλιστα μάτω δία τη στιγμή που κατηγορούμε από αυτόν εδώ το μέλητο για ασέβεια προς τους Θεούς. Γιατί είναι φανερό ότι αν σας έπειθα παρακαλώντας σας, θα σας έκανα να παραβείτε τον όρκο σας και θα ήταν σαν να σας δίδασκα να μην πιστεύετε ότι υπάρχουν θεοί. Και απολογούμενος με αυτόν τον τρόπο θα ήταν σαν να κατηγορούσα τον εαυτό μου ότι δεν πιστεύω στους θεούς. Αλλά κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει. Γιατί πιστεύω, άνδρες Αθηναίοι, όσο κανείς από τους κατηγόρους μου και επαφή μέσα σε εσάς και στο Θεό για να αποφασίσετε αυτό που είναι το καλύτερο και για μένα και για σας. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους. Σε μετάφραση ηλέκτρας Ανδρεάδη. Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς.